σύντομα, σας τα είπε τα χρονοδιαγράμματα ο κύριος Μιλόπουλος, θα λειτουργεί. Οι πρώτες συζητήσεις λοιπόν για το μετρό ξεκινούν στο τέλος της δεκαετίας του 80 επί τη Δημαρχία Σωτήρη Κούβελα, ο οποίος προκειμένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες αρχικές πιστώσεις, δημιουργεί και έναν επικοινωνιακό φορέα ραδιοφώνου και τηλεόρασης στο FM 100 και το TV 100, αν δεν το θυμάστε. Και προχωράει ευθυδιαστικά, μας ευθυδίαζε τους αρχαιολόγους, σε αναρτήρια εξκαθή σε μια ετοιμή και ορθογώνια τομή στη βόρεια πλευρά της έκθεσης, όλοι ξέρουμε πώς λέμε αυτή την τομή, να μην το αναφέρω, ενέργεια η οποία καθόρισε και το μετέπειτα σχεδιασμό της πορείας του μετρό και από εκεί προκειμένου